Το όμορφο, όσο όμορφο το θεωρώ φασισμό. Και η γυναίκα που επιδεικνύει την ομορφιά της με την παθητική μου. Στην ουσία ο έρωτας δεν είναι ελευθερία. Όπως υποτάσσεσαι στο Θεό, υποτάσσεσαι σε μια γυναίκα. Πολύ το χαίρομαι ότι η μπάτση θα είναι κάτω από τις επιλογές μου. Με έχει ψηφίσει ο κόσμος, με έχει πρόσωπος του λαού. Πόλεμο έχω. Και στον πόλεμο και συζητάς με τον αντίπολο τα έξοδα του πολέμου. Το σπίτι του Περικλή Κοροβέση είναι δίπλα από τα μπουρδέλα της Φυλής. Μετανάστες, σκουπίδια και μεροκαματιάριδες που ασφαλίζουν με λουκέτα τα παντζούρια. Στο δικό του υπόγειο είναι μαζεμένος ο κόσμος. Τσιγάρα, ουίσκι, εφημερίδες και τύχη από βιβλία. Ποίηση, επανάσταση και γυναίκες. Όταν λέμε έρωτας, είναι η επιθυμία για την αιχμαλωσία. Δηλαδή, στην ουσία, ο έρωτας δεν είναι ελευθερία. Να είσαι αιχμάλωτος στα μάτια της, στα χέρια της, όπως υποτάσσεσαι στο Θεό, υποτάσσεσαι σε μια γυναίκα. Κομμότρης 100% είναι παντοδυναμία της ομορφιάς, μου είναι πάρα πολύ αποθητική. Εξού, και η γυναίκα που επιδεικνύει την ομορφιά της με την παθητική. Εγώ το όμορφο ως όμορφο το θεωρώ φασισμό. Κάποτε εδώ και κάποια χρόνια μου έπεσε ένα top model που υπέκυψα. Και ήταν σαν να πήγαινα με ένα άγαλμα. Μια φουσκωτή κούκλα. Το σεξ είναι να αλλάξεις ταυτότητά σου και να γίνεις γυναίκα. Δηλαδή, σε εμάς ετερόφιλους, η εικόνα του έρωτα είναι γυναικεία. Τώρα βέβαια υπάρχουν εταιρείες, αλλά και στα ορακή υπάρχουν εταιρείες. Δεν είναι το ορακή που έπαιρνα εγώ από τον παππού μου. Επομένως, λοιπόν, θα κοιτάξουμε να πάρουμε το ουίσκι για το ορακή από τις εταιρείες, να το ξαναδώσουμε στο λαό και να μας το δίνει σε καλύτερη τιμή. Τα ναρκωτικά είναι μια αρρώστια. Οφείλει η δημόσια υγεία να το αντιμετωπίσει ισότιμα. Κάποιος που είναι αρρώστος δεν το βάζουμε στη φυλακή, το στέλνουμε στο νοσοκομείο. Το Μάη του 68, το μήνα που γκρεμίστηκαν οι απαγορεύσεις, ο Περικλής Κοροβέσης ήταν στο Παρίσι. Κυνηγήθηκε στις λεωφόρους και έκανε έρωτα στα πάρκα. Το κράτος βέβαια νίκησε. Ο Περικλής όμως δεν έκανε πίσω. Επέμεινε να ακολουθεί το σύνθημα. Έμεινε ο ρεαλιστής που κυνηγούσε το αδύνατο.
μπορεί να είμαστε ανίκανοι να ανατρέψουμε το γαλλικό κατεστημένο, αλλά ανατρέψαμε την κατεστημένη μίζερη ζωή μας. Έχω φάει ξύλο από τους Γάλλους, τους Μπάτσους, τους Αγγλέζους, τους Γερμανούς, τους Σουηδούς. Το πιο πολύ που με πόνεσε ήταν από τους Μπάτσους στην Ελλάδα. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε όλοι μέσα μας κάποιο σοβινισμό και λες ότι η δική μας Μπάτσα είναι καλύτερη. Όχι, είναι χειρότερη. Ο χειρότερος Μπάτσος δεν ήταν ο βασανιστής μου. Ήταν ο Μπάτσος του εαυτού μου. Έχω ένα Μπάτσο μέσα μου, με εμποδίζει να βλέπω. Λοιπόν, πρέπει να σκοτώσω τον Μπάτσο που έχω μέσα μου, να γίνω αδερφός με τους ανθρώπους, άντρες ή γυναίκες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα ζωής. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι στην Αθήνα, στα δύο πανεπιστημίου ακαδημίες, και όταν περπατάμε σε συλλαλητήριο, αισθάνομαι την πόλη δικιά μου. Όταν βλέπω τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους, αισθάνομαι ότι εγώ μπαίνω στο περιθώριο. Ναι, θέλω μια πόλη, μια χώρα που να περπατάμε και να είναι δικιά μας. Είναι το μόνο κίνημα που δεν έχει τηθεί και δυστυχώς δυσφημούνται, γιατί δεν ταυτίζεται το αρχικό κίνημα, που είναι ένα κίνημα ανατροπής, με ένα κοκτέιλ μολότοφ. Οι μελλοντικές κοινωνίες θα είναι στην αυτοοργάνωση της κοινωνίας και αυτό είναι μια αναρχική ιδέα. Για τον Περικλή Κοροβέση έχουν γραφτεί όλα. Οι μυστικές υπηρεσίες για μια εικοσαετία τον θεωρούσαν εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Οι Times, οι Monty, οι Guardian έχουν χαρακτηρίσει κλασικό το βιβλίο του για τα βασανιστήρια. Το κελί του, το κελί 17 στην Μπουμπουλίνας, είναι σήμερα μουσείο. Αλλά για τον Περικλή, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Και η 17 είναι μια επώδυνη ιστορία. Δεν τελειώνει, το συνηθίζεις. Ζεις με αυτό. Δηλαδή ακόμα, παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει, έχω το χτύπημα στα πόδια. Δεν απαλλάσσεσαι. Δεν απαλλάσσεσαι. Το έχεις. Αλλά εγώ σκέφτομαι τα παιδιά που χτύπανε στην Ομόνοια. Εγώ όλο το 24ωρο, στο οποιοδήποτε τηλεφώνημα, θα πηγαίνω εκεί πέρα. Πολύ το χαίρομαι ότι η μπάτση θα είναι κάτω από τις διαταγές μου. Αυτή την εξουσία θα την ασκήσω. Ναι, δηλαδή με έχει ψηφίσει κόσμος. Με έχει ψηφίσει κόσμος. Εγώ δεν θα στιαφτώ με την εξουσία που έχω. Με έχει ψηφίσει κόσμος. Είμαι εκπρόσωπος του λαού. Λοιπόν, θα πηγαίνω στους μπάτσους και θα τους διατάζω να πάψουν να βασανίζουν. Θα αφήσω εγώ τώρα τους ψηρικάδες, τους μετανάστες, τις πουτάνες, τους τραβεστές να τους χτυπάνε. Γοητεύει, γιατί είναι σε αρμονία με τα παιδικά μου όνειρα, Ζωρό, Ρομπέν των Δασών. Δηλαδή, η ιδέα να γίνει ένας Ρομπέν των Δασών βουλευτής, κολλάει. Αυτό είχε βγει από τα αρχεία της ΚΥΠ και έπρεπε να βρουν ένα εξελαστήριο θύμα. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποίησε η Νικολούλη, άκρητα. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό, είναι ότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ήτανε τότε, μετά το Μάιο του 68, ήτανε μαζικά κινήματα. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού έπαινε το πρόβλημα. Αν θα κάνουμε επανάσταση με μαζικά κινήματα, θα κάνουμε επανάσταση με όπλα. Οπότε πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι περάσανε στην άποψη της βίας, οπότε κάποιοι σκεφτήκανε
ότι η επανάσταση έγινε με τα όπλα στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν υπέρ των μαζικών κινημάτων και κατά της ενόπλης βίας. Για ένα πολύ απλό λόγο. Το να φας ένα μπάτσο, το κράτος δεν παθαίνει τίποτα. Θα πάρει 10 μπάτσους. Το να κάνεις τώρα επιφανείς ανθρωποκτονίες πολιτικές, δεν έχει καμία σημασία. Φας ένα βιομηχανή, υπάρχουν 50. Δεν παθαίνουν τίποτα βιομηχανή. Παθαίνουν οι οικογένειές τους, τις οποίες μπορώ να σου πω εγώ, Σταύρο, τις λυπάμαι. Το θέμα δεν είναι η πολιτική δολοφονία, το θέμα είναι η πολιτική εξαφάνιση του αντιπάλου από τα επιχειρήματα. Κάποιοι συνάδελφοι είναι καθάρματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που είναι μαχητές. Δηλαδή, ακόμα, ας πούμε, και σε εφημερίδες της δεξιάς, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν εξαίρετες στήλες. Εξαίρετες στήλες. Είναι νίκη της δημοκρατίας αυτό. Από τη φάλαγγα που μου κάνανε, το ένα μου πόδι είχε κοντίνει κατά κάποια χιλιοστά. Οπότε πρέπει να φοράω παπούτσια ορθοπαιδικά. Που αυτά τα παπούτσια που φοράω είναι και πανάκριβα και ορθοπαιδικά. Δεν θα μου πει η Βουλή ότι είναι αλητεία. Είναι ακριβό εργαλείο αυτό. Εγώ έχω το καλύτερο παπούτσι της Βουλής. Τι να φοράω, αυτά τα ετοιμαζήθηκα που φοράνε εκείνη. Αυτή τη γυναίκα που είδατε στη φωτογραφία. Αυτή είναι η δεύτερη μου γυναίκα. Και εμείς είμαστε παιδιά του Γαλλικού Μάη και γαμάγαμε. Λοιπόν, οπότε είχαμε παράλληλες σχέσεις που τις ξέραμε, ομολογημένες, έτσι ήταν τότε. Λοιπόν, και όταν μείνει η Αιγίος, της λέω, όποιο και να είναι το παιδί, θα το μεγαλώσουμε μαζί. Να ήταν και το παιδί κάποιου άλλου, θα το μεγαλώνουμε γιατί είμαστε μαζί. Όντως, ο γιος μου είναι γιος μου, γιατί έχει τα ίδια ελαττώματα και τα ίδια προτερήματα που έχω κι εγώ. Και την ίδια φωνή. Όταν έγινε η πρώτη πορεία στους Λαμπράκηδες, ήταν μια φοιτήτρια μου, η οποία ήταν απολυτική και μου κόλλαγε με κάποιο τρόπο. Και εγώ, λειτουργώντας οπορτουνιστικά, της είπα έλα στην πορεία. Και έρχεται με τα κούνια. Οπότε προχωράμε τα κούνια για να δείξει, ξέρεις, να κουνάει το κορμί της και τα τέτοια. Ήταν μια επίθεση γοητείας. Και όταν κάνουν ντου οι μπάτσε, είμαστε έτσι μπουλούκι, τρέχουμε όλοι, αυτοί με τα κούνια που να τρέξει. Και την πιάνουν. Και φωνάζει Περικλή, Περικλή, Περικλή. Και εγώ έτσι να γυρίσω, να την αρπάξω από τους μπάτσους, την κοπάνισα. Και μέχρι σήμερα έχω τη φωνή της που με κυνηγάει. Να μου πεις τι θα έκανες. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια μικρή performance. Να σας πω ένα ποίημα που έχω γράψει. Ξέρω πώς θα είναι ο θάνατος. Και θα έχω αφήσει τόσα πίσω. Ιδέες, αποφάσεις. Και αυτή τη συγκατοίκηση με τον Μπαχ που ήταν ασφιχτική. Κι ένας ακόμα άγνωστος θα μείνει με τους αγνώστους. Μπορεί και να θυμάμαι. Τα χέρια σου, τα μάτια σου, την πέτρα που έσκυψες και μάζεψες δίπλα από τη θάλασσα. Γι' αυτό σου λέω. Ξέρω πως είναι ο θανάτος. Μια απλή βραδιά, όπως οι άλλες. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Κοίταξε τα λιγία μου.
Αυτά με σώσανε. Δηλαδή εδώ πέρα. Γεμάτο φίλους εδώ πέρα. Σε αυτούς ανήκω. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Του βάλε ένα κόσμο φίλων, ερώτων. Μ' αρέσει να αγωνιστώ γι' αυτά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη κυρία. Οι βεβαιότητες είναι τα λάθη. Το σωστό είναι να διερωτάσαι κάθε φορά μέσα στο χάος και μέσα από το χάος να βρεις μια άκρη. Ποιος στη ζωή μου, ποιος παραφυλά στον κόσμο τα στενά, ποιος σημαδεύει. Μοιάζει κάπως σκληρό αυτό που θα πω. Εμένα δεν θα με γάμισετε. Να με σκοτώσετε, ναι. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη κυνηγά. Δεν με πειράζει που συγκινούμε, διαβάζοντας το Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ότι μέσα από τα δάκρυα πλησιάζουμε το Θεό. Καλό να εξευτελίζεσαι.